Σας απευθύνω θερμό ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό εκ μέρους των εργαζομένων στα εφιαγωμένα ποτά και τυποποιημένα τόφιμα. Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την εργατική τάξη. Η μέρα που τιμούμε τους διαχρονικούς αγώνες και τους αγωνιστές των ιστορικών δικαίων της τάξης μας. Αγώνες έντιμους, δίκαιους, ένδοξους και διδακτικούς για όλες τις γενιές των εργαζόμενων. Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε τους πρωτοπόρους εργάτες του Σικάγου και τον αγώνα τους για την καθιέρωση του Οκτάου. Θυμόμαστε και τιμούμε τους δικούς μας νεκρούς αγωνιστές του Μάη του 36 εδώ στην Εργατομάνα Θεσσαλονίκη που πλήρωσαν με αίμα, με την ίδια τους τη ζωή, τον αγώνα και αξιοπρεπή διαβίωση. Θυμούμαστε και τιμούμε τους αντιστασιακούς εργάτες της Κεσαριανής που εκτελέστηκαν από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 44. Ο φετινός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς βρίσκει τους εργαζόμενους όλου του κόσμου αντιμέτωπους με τις συνέπειες ενός εμπειριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Το αίμα των αμάχων αλλά και των στρατιωτών χύνεται στο βωμό των συμφερόντων που είναι εντελώς ξένα με τα συμφέροντα των λαών και των εργαζόμενων όλου του κόσμου. Έτσι τώρα οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του πολέμου έρχονται να προσθεθούν σε εκείνες της πανδημίας. Οι εργοδότες έχουν βρει την ευκαιρία και εξαπολύουν νέες επιθέσεις σε ό,τι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο ελληνικός λαός και η ελληνική εργατική τάξη βρίσκονται αντιμέτωποι με πολιτικές αυστηρής λιτότητας. Στην αρχή ήταν η οικονομική κρίση και η πολιτική των μνημονίων που συρρήκνωνε ραγδαία το εισόδημα των εργαζομένων. Ακουμούδησε η πανδημία και τώρα ο πόλεμος. Παραπάνω από μια δεκαετία και πριν την πανδημία ζούσαμε στις πολιτικές των μνημονίων όπου το κεφάλαιο μέσω των πολιτικών του εκφραστών ψήφισε τους λεγόμενους μνημονιακούς νόμους όπου περικόπηκαν ο βασικός μισθός, νεοντορίζεται με υπουργική απόφαση ή τριετίες, ο 13ος και 14ος μισθός ή παροχές στην υγεία, στην παιδεία και άλλα. Τώρα με αφορμή την πανδημία του COVID-19 η εργοδοσία ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το προστάσιο της με την ψήφιση νέων νόμων και υπουργικών αποφάσεων για παρετέρω εναστικοποίηση του χρόνου εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενους όπως και όποτε θέλουν, σήμερα 10 ώρες, αύριο 6, μεθαύριο 4 και πάει λέγοντας. Ψηφίστηκε νέος αντισυνδικαλιστικός νόμος έκτρωμα που βάζει εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και στη λειτουργία του συνδικάτου. Με το ηλεκτρονικό βακαίνωμα, με αποκορύφωμα την κατάργηση στην ουσία του βασικού μας όπλου που δεν είναι άλλο από την απειλή της απεργίας, από την ίδια την απεργία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική, διότι η πολιτική της λιτότητας και των επιθέσεων στα εργατικά δικαιώματα δεν έπαψε ούτε στιγμή. Ακόμα και τώρα που προπαγανδίζει τα ψίχουλα που μοιράζει για να καθησυχάσει τους πιο έκπληστους. Η πολιτική της κυβέρνησης ήταν και παραμένει αυτό που ήταν πάντοτε, αντεργατική και αντιλαϊκή. Εργαζόμενοι συνάδελφοι, οι αυξήσεις ψίχουλα που νομοθετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν λύνουν το μεγάλο πρόβλημα των αυξήσεων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, το ρεύμα, το νερό και το πρόβλημα των χαμηλών μισθών στην Ελλάδα. Από την άλλη, η κυβέρνηση συνεχίζει να ακυρώνει τις συμβολικές διαπραγματεύσεις. Πάνω από 400.000 εργαζόμενοι έχουν μηνιαίο μισθό κάτω από 500 ευρώ. Το part-time και ελαστικές μορφές εργασίας θερίζουν. Την ίδια στιγμή οι απώλειες της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων είναι πάνω από 13% την τελευταία χρονιά, ενώ ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 8%. Συναδέλφους και συνάδελφοι,
Κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς του 19, από αυτό εδώ το βήμα, υπενθυμίσαμε ότι σε όλο το πλανήτη το αίμα των αδρώων ανθρώπων συνεχίζει να ρέει εξαιτίας της επιθετικότητας των παγκόσμιων υπεριανιστικών κέντρων. Η ειρήνη έχει γίνει για την παγκόσμια εργατική τάξη σπάνια. Και ο πόλεμος είναι το μέσο με το οποίο αυγατένουν οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου τα κέρδη τους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιβεβαιώνει σήμερα περίτρανα εκείνη τη διαπίστωσή μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει τις δυσίωνες προβλέψεις μας ότι δυνατή η πατρίδα μας γνέκεται όλο και περισσότερο στον πόλεμο και είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας αεροδρόμια, λιμάνια, πολεμικό και εύψυχο υλικό. Λέμε λοιπόν δυνατά προς την κυβέρνηση, σταματήστε την εμπλοκή της χώρας από το πόλεμο τώρα. Εμείς οι εργαζόμενοι στον κλάδο των εμβιαλωμένων ποτών δίνουμε ένα μεγάλο και σκληρό αγώνα απέναντι στην αμερικάνικη πολιτική Coca-Cola με στόχο την ακύρωση όλων των απολύσεων και την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης. Δίνουμε αυτό τον αγώνα υπό την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας του κλάδου της ΚΟΕΠ και έχουμε στο πνευρό μας όλο το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε στο πνευρό μας τους ίδιους καταναλωτές. Εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας έως ότου ακυρωθούν οι απολύσεις και επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Ο φετινός εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς μας κάνει να σκεφτούμε τους λόγους και τις αιτίες που προκαλούν τόση οδύνη και πόνο στους ανθρώπους σε όλη τη γη. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας στην οποιαδήποτε συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο στο πόλεμο και απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας. Υπερασπιζόμαστε τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και δεν δεχόμαστε τα αντιδημοκρατικά μέτρα που αφισβητούν την ελευθερία στη συνδικαλιστική δράση. Λέμε όχι σε κάθε παρέμβαση, αφοπλισμό, ηλεκτρονικό βακαίνωμα των εργαζομένων και των σωματείων. Διεκδικούμε σταθερή δουλειά με ίσα δικαιώματα για όλους. Ισχυρές συλλογικές συμβάσεις, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και διατάξεων. Απεργούμε και εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπου, σε κάθε είδος εναστικής μορφής εργασίας, σε μειώσεις μισθών, σε κατάργηση των κεκτημένων εργασιακών μας δικαιωμάτων. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, ναέ της Θεσσαλονίκης, εντείνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανεργία. Οργανωνόμαστε στα ταξικά συνδικάτα και στέλνουμε μήνυμα αγώνα για ειρήνη στον κόσμο, συνύπαρξη των λαών για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά, ζήτω οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου.